Το δρόμο για τη φυλακή Χανίων πήρε νωρίς το απόγευμα μετά τη μαραθώνια απολογία του στην ανακρίτρια. Ο 43χρονος Λιβανέζος, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι φέρεται να βίαζε κατ' εξακολούθηση την 13χρονη κόρη του φίλου και συγκατοίκου του στα Χανιά. Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκησή του, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του περί αθωότητας και αξιολογώντας τα στοιχεία της δικογραφίας. Τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι τώρα και η κατηγορία έκρινε η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας με σύμφωνη γνώμη ότι θα πρέπει να κρατηθεί μέχρι ότου προκύψουν κάποια άλλα στοιχεία τα οποία εμείς εισφέρουμε στην ανάκριση, προσπαθώντας να αποδείξουμε ότι η πράξη για την οποία κατηγορείται δεν έχει λάβει ποτέ χώρα. Απολογούμενος σήμερα στην ανακρίτρια Χανίων, ο 43χρονος δεν αποδέχτηκε τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν και υποστήριξε ότι ουδέποτε πέρασε από το μυαλό του να ακουμπήσει την 13χρονη κόρη του φίλου του. Τόσο ο κατηγορούμενος όσο και φίλοι του που βρέθηκαν σήμερα έξω από το γραφείο της ανακρίτριας Χανίων ισχυρίζονται ότι οι σχέσεις του 43χρονου με το 13χρονο κορίτσι ήταν σχεδόν συγγενικές. Είπαν ότι την περίοδο των διακοπών του κοριτσιού στα Χανιά την φρόντιζε όσο ο πατέρας του απουσίαζε στην εργασία του. Πλευρά της υπεράσπισης περιμένει νέα στοιχεία για την υπόθεση που, όπως υποστηρίζει, ενδέχεται να οδηγήσουν σε ανατροπή. Αν υπάρξουν στοιχεία στην πορεία της ανάκρισης που θα αποδεικνύουμε βεβαιότητα ότι δεν έχει τελέσει πράξη και καταφέρουμε και αποδείξουμε αυτό το οποίο από τη στιγμή ο ίδιος αυτό λέει ότι δεν έχει τελέσει την πράξη, θα αφαιθεί. Ο 43χρονος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες του βιασμού, της αποπλάνησης ανηλίκου και της κατάχρησης σε ασέλγεια. Εμείς περιμένουμε να γίνουν κάποιες πραγματογνωμοσύνες. Ένα τεχνικό θα διορίσουμε για να ελέγξει τα λάπτοπ και τα κινητά. Και αν προκύψει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, ιατροδικαστικό. Η απίστευτη υπόθεση αποκαλύφθηκε στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, όταν άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων προσήγαγαν στο αστυνομικό μέγαρο τον 43χρονο μετά από σήμα της Ιντερπόλ. Η 13χρονη ταξίδεψε με τη μητέρα της από το Βέλγιο στα Χανιά, καταγγέλλοντας ότι βίωσε τον απόλυτο εφιάλτη στα χέρια του 43χρονου. Είναι στοιχεία της δικογραφίας τα οποία θα τα ελέγξουμε κατά τη διάρκεια. Η βαρύτητα της πράξης και το γεγονός ότι πιθανόν είναι αλλοδαπός και είναι υποπτωσφυγής κατέτειναν στο γεγονός να κρατηθεί. Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, στο διάστημα της παραμονής της, στο σπίτι όπου ο δράστης συγκατοικούσε με τον πατέρα της, ο 43χρονος προχωρούσε συστηματικά σε παραφύση και στοματική ασέλγεια σε βάρος της. Επιπλέον, φέρεται να έβαζε υπνοτικά χάπια στο ρόφημα του πατέρα, ώστε ο τελευταίος να βρίσκεται συνεχώς σε λίθαργο.